Επιστολή για την αξιοποίηση των καπναποθηκών της Καβάλας απέστειλε ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων της Καβάλας για να γίνει όσο γίνεται συντομότερα η επανάχρηση των καπναποθηκών της Καβάλας μετά και από την πανεπιστημιοποίηση του ΤΕΙ και τη συνένωσή του με το Διεθνές Πανεπιστήμιο. Κοιτάξτε, με αφορμή το ζήτημα που τέθηκε για την ανάγκη του ΤΕΙ να έχει κάποιους χώρους στο κέντρο της πόλης, επευκαιρίας δηλαδή της δημιουργίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου. Μία συνάδελφος, η Σαφώ Αγγελούδη, αλλά και ο σύλλογος από παλιότερες προτάσεις του που είχαμε επεξεργαστεί, σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν οι καπναποθήκες, οι εγκαταλειμμένες καπναποθήκες. Βεβαίως δεν μιλάω όπως είναι σήμερα, με μια αποκατάσταση και μια αναστήλωση για να στεγάσουν τις ανάγκες που ζητούσε το ΤΕΙ. Και καταθέσαμε μια πρόταση για την επανάκτηση των καπναποθήκων, ότι να είναι μέσα στο μυαλό των ιδιοκτητών ή των ηθινόντων ή του Δήμου, ότι υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Είναι ευκαιρία δηλαδή που δεν την αξιοποιήσαμε όταν έγινε το ΤΕΙ και τοποθετήθηκε σε εκείνη τη θέση, χωροθετήθηκε έξω από την πόλη, έξω από τα όρια της πόλης ουσιαστικά, ούτε ακόμα και για την κατασκευή του νέου δικαστικού μεγάρου. Οπότε όλο αυτό το τεράστιο απόθεμα κτηριακό θα μπορούσε να πάρει μια χρήση τουλάχιστον ένα τμήμα του. Όπως αναφέρει η σχετική επιστολή, το σύνολο των καπναποθηκών, όντας ένα πολύ σημαντικό και τεράστιο κτηριακό απόθεμα, αποτελεί πρόκληση και υποχρέωση για κάθε δημοτική αρχή να το διαχειριστεί από μόνη της και να το αναδείξει. Για την Καβάλα, αυτό μπορεί να γίνει το συγκριτικό της πλεονέκτημα έναντι γειτονικών περιοχών. Προφανώς, ένα τμήμα των κτηρίων θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και προς αυτή την κατεύθυνση. Αν και η λογική της αποκατάστασης και της αξιοποίησης είναι η λογική της αναζωογόνησης της περιοχής, που σημαίνει ότι θα πρέπει να μπει μια πληθώρα χρήσεων μέσα, δηλαδή να υπάρχει μια αλλοδιείσδυση χρήσεων στην περιοχή εκείνη. Μιλάω τώρα για την περιοχή του εργατικού κέντρου που έχει μια αυτονομία, θα έλεγα, σχεδόν κτηριακή του καπναποθήκες. Δηλαδή έχει μια οντότητα επειδή έχει μια πλατεία κτλ. Και είναι αδιατάραστο το περιβάλλον. Και θα μπορούσε να ζωγονηθεί με πληθώρα χρήσεων, γιατί δεν είναι αρκεί μόνο οι εστίες, θα πρέπει να μπει διασκέδαση, θα μπορούσαν να μπουν και άλλα πράγματα.